νομίζω ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά. Με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες στο περιβάλλον γενικά που ζούμε και στο εργασιακό, κυρίως στο ασφαλιστικό. Νομίζω ότι ο ρόλος μας είναι να προσαρμοζόμαστε. Και όποιος προσαρμοστεί πιο γρήγορα, ανταπεξέλθει και πιο εύκολα στις συνθήκες τις αλλαγμένες. Τώρα για την ομάδα. Υπέροχο γραφείο, όχι τόσο για τα νούμερα, δεν νομίζω ότι μετράνε μόνο τα νούμερα. Στις δυσκολίες της ημέρας μετράνε τα συναισθήματα, μετράει η αντιμετώπιση των δυσκολιών και μετράει γενικά το ανθρώπινο κομμάτι, γιατί είναι ένα ανθρώπινο επάγγελμα. Δεν είναι μόνο απλά βρισκόμαστε, κάνουμε πωλήσεις. Είναι συμβουλευτικό, είναι ανθρώπινο και νομίζω μετράει πάρα πολύ το να έχεις ανθρώπους δίπλα σου και νομίζω το κλίμα που θες να βρεις στο γραφείο πρέπει να το μεταδίδεις και στους πελάτες σου. Και νομίζω πρέπει ο πελάτης να νιώθει ασφαλής και ανά πάσα στιγμή που θα σε πάρει τηλέφωνο να νιώθει ότι παίρνει τον άνθρωπό του και όχι μόνο τον ασφαλιστή. Εμείς είμαστε μια παλιά, θα έλεγα, και έμπειρη ομάδα. Νομίζω πήγαμε αρκετά καλά φέτος, δηλαδή έχουμε κατακτήσει αρκετούς από τους στόχους που βάλαμε. Κυρίαρχα είμαστε χαρούμενοι για τη συμμετοχή στα ταξίδια της Εθνικής που το θέλουμε πάρα πολύ. Αλλά αυτό που νομίζω ότι μας κάνει αρκετά περήφανος φέτος είναι ότι ενεργοποιήσαμε αρκετά και τους πελάτες μας στο κομμάτι της ασφάλειας του κλάδου πυρός. Το οποίο είχαμε σχεδόν τριπλασιασμό του τζίρου μας και των αποτελεσμάτων μας. Εκεί δηλαδή αρκετές κατοικίες ασφαλίστηκαν. Ενεργοποιηθήκαμε πάρα πολύ στα ομαδικά συμβόλαια. Που αυτό βέβαια έγινε σαν αποτέλεσμα να έρθουν και τα ατομικά και ό,τι άλλο έχει το χαρτοφυλάκιό μας και η παλέτα που πουλάμε. Το 2023 ήταν μια πολύ δημιουργική χρονιά. Η αγορά είναι, νομίζω, η ελληνική αγορά είναι περισσότερο από ποτέ έτοιμη να υποδεχτεί την ιδιωτική ασφάλιση, γιατί εντείνονται πάρα πολύ τα φυσικά φαινόμενα. Αυτό ήταν και ένας σοβαρός λόγος που φέτος βλέπουμε μια έγκριξη σε ασφαλής πυρός κατοικίας. Προσωπικά εγώ άδραξα την ευκαιρία και θεώρησα ότι πως η αγορά τα επόμενα χρόνια είναι πολύ πιο έτοιμη να υποδεχτεί τέτοιου είδους ενέργειες. Ευελπιστώ ότι η ελληνική κυβέρνηση θα στηρίξει την προσπάθειά μας και η Εθνική Ασφαλιστική νομίζω ότι δίνει τα αρχέγγυα για να απορροφήσει ένα μεγάλο όγκο πελατών. Τι να πω για αυτή την υπέροχη ομάδα. Είναι για μένα άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν καθημερινά να δώσουν λύση στα προβλήματα των πελατών τους, να ανακαλύψουν νέες ανάγκες και να συμβουλέψουν, γιατί ο ρόλος μας είναι συμβουλευτικός κυρίως, στο πώς να διαχειριστούν και να βάλει προτεραιότητα ο κόσμος. Θεωρώ ότι για μας η μεγαλύτερη πρόκληση είναι κάθε χρόνο να ξεπερνάμε τους ίδιους μας σε αυτούς. Και αυτός είναι ο στόχος και για τη φετινή χρονιά. Όσον αφορά για την ομάδα, αυτό που έχω να πω είναι ότι το κλίμα που επικρατεί στο γραφείο επικρατεί το ίδιο εξίσου και σε αυτή την ομάδα, είναι ο ένας για τον άλλον και αυτό είναι σημαντικό γιατί η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο καθένας βάζει πολύ ψηλά τον πήχη με αποτέλεσμα να φτάνουμε στο τέλος πολύ ψηλά. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο ως προς την ασφάλιση για την υγεία του, αλλά και των επιχειρηματιών για την ασφάλιση των επιχειρήσεών του. Αυτό μας έδωσε προβάδισμα και μας έδωσε την ευκαιρία να μπορούμε να προωθήσουμε και να πουλήσουμε εν τέλει τα ασφαλιστήρια της Εθνικής Ασφαλιστικής σχετικά πολύ εύκολα. Διότι η Εθνική Ασφαλιστική είναι μια εταιρεία η οποία έχει βάθος, τεχνογνωσία και ξέρει να τοποθετείται απέναντι στον κάθε πελάτη ξεχωριστά. Ο στόχος μας για φέτος ήταν οι άνθρωποι της ομάδος να πετύχουν όπως και πετύχαν και βραβευτήκανε και αυτή είναι η χαρά του μάνατζερ. Να παίρνεις έναν άνθρωπο από το χέρι, να τον οδηγείς και να τον βοηθάς να ανέβει όσο δυνατόν ψηλότερα γιατί είναι ένα δύσκολο επάγγελμα και πρέπει να βρίσκουμε συνέχεια ανθρώπους που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το επάγγελμα και να τους βοηθάμε να ανεβαίνουν όσο το δυνατόν ψηλότερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει κάποιος στη δουλειά μας, γιατί πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ποια είναι η δουλειά μας. Για μένα είναι η καλύτερη δουλειά του κόσμου και μάλλον από αυτό εμπνέομαι και βρίσκω ανθρώπους και καταφέρνω όχι μόνο να μείνουν στο επάγγελμα, αλλά και να βραβεύονται κάθε χρόνο και να γίνονται ακόμα καλύτεροι. Πιστεύω ότι η πεμπτουσία της δουλειάς του μάνατζερ είναι να βρίσκει νέους ανθρώπους και να τους οδηγεί σε αυτό το επάγγελμα.
το μεγαλύτερο βάρος πέφτει πάνω μου, διότι στους νέους, στα νέα στελέχη, πρέπει να τους δείξω με κάθε τρόπο το σωστό δρόμο για να μπορέσουν να έχουν επιτυχία. Γι' αυτό και λέω, όλο το βάρος πέφτει πάνω μου και μετά, σε δεύτερη φάση, είναι τα θέλω του άλλου του συνεργάτη που θέλει να φτάσει και τι φιλοδοξίες έχει. Γιατί αν μέσα σε αυτό το χώρο δεν έχεις φιλοδοξίες, δεν πας πουθενά. Όση προσπάθεια και να κάνω εγώ, εκείνος δεν θα φτάσει εκεί που πρέπει. Έγινε μία συγχώνευση, δύο γραφείων. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει το τέλειο. Το τέλειο ποιο είναι? Ότι ο Θοδωρακόπουλος δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνει ο Τσουκαλάς και ο Τσουκαλάς δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνει ο Θοδωρακόπουλος. Με αυτή τη χημεία έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οι στόχοι μας είναι πρώτα απ' όλα να έχουμε υγεία. Δεύτερο, κάνουμε ένα επάγγελμα που ασφαλίζουμε ό,τι και ο πολύτιμότερο έχει ο άλλος, την υγεία του και την περιουσία του. Εμένα σκοπός μου ποιος είναι? Να τους μεταλαμπαδεύσω το πάθος, το όραμα για την εθνική ασφαλιστική, για τη δουλειά μας και αυτό να το καταφέρουμε όπως γίνεται. Φέτος πάλι είμαστε πρώτοι στον κλάδο πυρός, πρώτοι στα αυτοκίνητα στην Αθήνα, τρίτοι στην εταιρεία. Καταφέραμε πάλι φέτος να πιάσουμε το 1 εκατομμύριο νέα καθαρή παραγωγή. Αλλά αυτό γίνεται με συνεχή υποστήριξη, με εκπαίδευση καθημερινή, με τους ανθρώπους δίπλα τους και με μάνατζερ οι οποίοι πραγματικά δίνουν τον καλύτερο σε αυτό. Εύχομαι το 24 να πετύχουμε τους στόχους μας με υγεία σε μια εθνική που πραγματικά εύχομαι να καταλάβει τι δίκτυο έχει.